Υποψήφοι διδάκτορες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απορρίπτουμε τον νέο νόμο που κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και απαιτούμε την άμεση απόσυρσή του. Με το νέο νόμο πλαίσιο, δεν ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τα ΑΕΗ, αλλά κλείνουν εκκρεμότητες που άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο ξύλωμα των δικαιωμάτων των φοιτητών και των εργαζομένων των πανεπιστημίων. Συνεχίζει τον ίδιο δρόμο της υποχρηματοδότησης, της υποβάθμισης, της εμπορευματοποίησης και επαναφέρει παλιές αντιδραστικές διατάξεις που έμειναν ενεργές από την πάλη του φοιτητικού κινήματος και τους αγώνες των εργαζομένων των ιδρυμάτων. Εξωστρέφεια, οικονομική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα, πλήρες άνοιγμα στην αγορά και επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς του κεφαλαίου διαμορφώνουν το νέο τοπίο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 400 σελίδες του νομοσχεδίου δεν υπάρχει λέξη για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, οι υποψήφοι διδάκτορες και οι εργαζόμενοι των πανεπιστημίων, όπως η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης που έχει περικοπεί 70% την τελευταία δεκαετία, η χρηματοδότηση από τα ΑΕΗ όλων των υποψηφίων διδακτόρων με συμβάσεις εργασίας και πλήρη ασφάλιση για την ερευνητική και διδακτική εργασία τους, η ενίσχυση της έρευνας για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας του λαού μας, για παράδειγμα, έρευνα για τους κλάδους με θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, για την αξιοποίηση του λιγνίτη στη νέα εποχή, για την παραγωγή υδρογόνου και την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα, για αποδοτικότερες και φτηνότερες ακτοπλοϊκές μετακινήσεις στα νησιά. Η δωρεάν κυβερνητική φοιτητική μέρημνα για όλους τους φοιτητές, η ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών με βάση τη σύγχρονη επιστήμη, με επαρκείς υποδομές, καθηγητές, βιβλία, εργαστήρια και με ποιοτικά και σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Εδώ απλά να αναφέρω πόσο ακραία μπορεί να είναι η κατάσταση στις υποδομές. Για παράδειγμα, στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου, όπου εγώ είμαι υποψήφιος διδάκτορας, φοιτητές, εργαζόμενοι, καθηγητές κλήθηκαν έναν χειμώνα μετά την πανδημία να κάνουν μαθήματα σε αίθουσες χωρίς θέρμανση και μέχρι και σήμερα ακόμα να δίνουν εξετάσεις οι φοιτητές χωρίς κλιματισμό σε θερμοκρασίες άνω των 30 και 35 βαθμών. Ενώ αυτή η κατάσταση τέλος πάντων προφανώς δεν υπάρχει μόνο σε εμάς, υπάρχει και αλλού. Άλλο ζήτημα το οποίο τίθεται, μάλλον λείπει από το νομοσχέδιο, είναι το πτυχίο να είναι μοναδική προϋπόθεση για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο σπουδών, με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα να κατοχυρώνονται σε αυτό. Αντίθετα, προβλέπονται ένα επιχειρηματικό μοντέλο διοίκησης με διορισμένους πριτάνες και μάνατζερ, με συμβούλια διοίκησης που θα αντιμετωπίζουν τους φοιτητές σαν πελάτες και θα ενισχύουν την επιχειρηματική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Η θέσπιση βιομηχανικών διδακτορικών παραγγελία από επιχειρήσεις ή οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, που θα εκμεταλλεύονται σχεδόν δωρεάν την περιουσία και τις υποδομές των πανεπιστημίων, καθώς και το πολύ μορφωμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό τους, με αντάλλαγμα στην καλύτερη περίπτωση την χρηματοδότηση κάποιων υποψηφίων διδακτόρων ή την παροχή τέλος πάντων κάποιων μέσων για την ολοκλήρωση διατριβών υποψηφίων διδακτόρων. Η υποχρεωτική παροχή επικουρικού διδακτικού έργου από τους υποψήφιους διδάκτορες σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, χωρίς καμία αναφορά σε αμοιβή ή ανταποδοτική υποτροφία. Περαιτέρω ένταση στο καθεστώς εργασιακής εκμετάλλευσης εντός των πανεπιστημίων, όπου θα υπάρχει ένας ανυπολόγιστος αριθμός ερευνητών πολλαπλών ταχυτήτων που πλειοψηφικά θα δουλεύει με το κομμάτι με όρους επισφάλειας. Η δημιουργία πτυχίων πολλών ταχυτήτων, τα οποία θα είναι διαβατήρια για την ανεργία και τους χαμηλούς μισθούς. Πτυχία με σκόρπιες γνώσεις, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Τυχεία διαφορετικής χρονικής διάρκειας, ακόμα και τριετή, αλλά του ίδιου επίπεδου, όπως τέλος πάντων ορίζονται σήμερα. Η κατάργηση των δωρεάν μεταπτυχιακών και η εκτόξευση του κόστου σπουδών. Η ήδη μειωμένη κρατική χρηματοδότηση υποκαθίσταται με έσοδα από δίδακτρα και προσφορά εκπαιδευτικών προϊόντων, όπως και υπηρεσιών έρευνας και συμβούλων, που διαφημίζουν τόσο έντονα το τελευταίο διάστημα οι έλκοι όλων των ιδρυμάτων. Η κατάργηση των πανεπιστημιακών λεσχών με τραγικές συνέπειες στη λειτουργία των πολιτιστικών ομάδων των φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων. Όσο το Πανεπιστήμιο απομακρύνεται από τις ανάγκες μας, τόσο θα εντείνει την καταστολή στις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Η ομή κρατική παρέμβαση και η υπονόμευση των συλλόγων φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και εργαζομένων που επιχειρείται με το νέο νόμο πλαίσιο δεν θα περάσει. Δημιουργούνται συμβούλια φοιτητών, τα οποία θα είναι φυτώρια πελατειακών σχέσεων με κυβερνήσεις και διοικήσεις. Θεσμοθετούν την καταστολή για τις πειθαρχικές διώξεις φοιτητές, ακόμα και για συνδικαλιστικούς λόγους. Οι σύλλογοι είναι τα όργανα εκπροσώπησης και πάλι των φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων, των εργαζομένων, με διοικητικά συμβούλια εκλεγμένα μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, με γενικές συνελεύσεις που συλλογικά ελέγχουν τους εκπροσώπους τους και αποφασίζουν, δρούν και μάχονται για την κατατέρευση των ζωών τους. Οι αγώνες των φοιτητών, των εργαζομένων και των υποψηφίων διδακτόρων ενάντια στον νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη για την εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, με τον αποκλεισμό της Πολυτεχνιούπολης και των άλλων ιδρυμάτων, η αντιμετώπιση των σχεδίων ένταση και κρατικής καταστολής δείχνουν το δρόμο για να μείνει ο νόμος πλαίσιο στα χαρτιά.
Καλούμε τους υποψήφιους διδάκτορες, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους εργαζόμενους στα ιδρύματα και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς σε κοινό συντονισμένο αγώνα, προκειμένου να μην κατατεθεί και εφαρμοστεί ο νέος νόμος πλαίσιο, να καταργηθούν όλοι οι αντιπαιδευτικοί νόμοι, να αντιπαλέψουμε την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, των μέτρων καταστολής και ταξικών φραγμών, υπογραφή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα που θα εξασφαλίζουν τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Να συγκρουστούμε με την επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων που διαρκώς τα υποβαθμίζει και τα αποξενώνει από τις κοινωνικές ανάγκες του λαού, άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με βάση τις πάγιες και διαρκές ανάγκες των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, να αντιπαρατεθούμε με την περαιτέρω υποβάθμιση των πτυχίων, με την κατηγοριοποίηση των σπουδών, με την πορευματοποίηση της παιδείας. Αποφασίζουμε συμμετοχή στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι υποψηφίων διδακτόρων και εργατικά σωματεία ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου την 5η, 14 Σεβδόμου στις 7 στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Με τους αγώνες μας να ανοίξουμε νέους ορίζοντες για αναβαθμισμένες δημόσιες και δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Έρευνα για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων και του λαού.